Νομίζω ότι η αυριανή μέρα είναι καυτή ειδησιογραφικά. Έχουμε και τη συνεδρίαση και του Υπουργικού Συμβουλίου, αν γίνει. Δεν θα και γίνει. Για το ίδιο θέμα, έχουμε τη συνεδρίαση και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 83 Μητροπολιτών, όπως επίσης και την πρώτη συνεδρία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Εάν τώρα δεν πραγματοποιηθεί η μία εκ των τριών, δηλαδή το Υπουργικό, θα υπάρχουν σίγουρα κενά στις άλλες δύο. Γιατί οι άλλες δύο είναι αλληλένδετες. Περιμένουν το τι ακριβώς, τι μπούσουλα θα έχουν από το Υπουργικό, το τι θα κατατεθεί για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, για να βοηθηθεί η ανακοίνωση. Δεν θεωρώ όμως ότι θα έχουμε, ότι θα αναβληθεί είτε η μία είτε η άλλη, ειδικά της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το πώς θα κινηθούν βεβαίως τώρα οι Μητροπολίτες, το ξέρουμε πάνω κάτω. Γνωρίζουμε με τις αίσθησεις τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα τι είναι αυτό το οποίο θα πούνε, τι είναι αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν το αποδέχεται εις το όλον. Να αλλάξουμε καθολική... τον τίτλο μας, παρακαλώ. Σε ακούμε, Ανδρέα. Είναι καθολική η διαφωνία της Εκκλησίας και κατά τη γνώμη μας της πλειονότητας του ελληνικού λαού με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται. Θα μιλήσουν για το ζήτημα των αρχών, των ιερών κανόνων, το πώς η Εκκλησία αναγνωρίζει μόνο τον θρησκευτικό γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός. Να βλέπουμε ιερά σύνοδο πλάνα, παρακαλώ. Βοηθήστε μας, κύριε Ισοκοντρόλ. Πάμε λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν τώρα για την ιερά σύνοδο, η οποία θα λέμε ξανά θα γίνει αύριο η συνεδρίασή της. Αύριο 23 Γενάρη έχουμε τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος, 83 Μητροπολιτών, οι οποίοι θα αποφανθούν με ανακοίνωση η οποία θα εκδοθεί στο τέλος και η οποία αναμένεται να διαβαστεί στους ιερούς ναούς εν είδη κηρύγματος την Κυριακή την ερχόμενη, αλλά επίσης αναμένεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση να διαμοιραστεί και σε βουλευτές για να ενημερώσει η Ιερά Σύνοδος, όχι για να εκβιάσει, ούτε για να εκμεύσει αποφάσεις, αλλά για να ενημερώσει το ποιες είναι οι θέσεις της και οι αρχές της για το θέμα αυτό. Αυτά τα οποία θα εκφραστούν αύριο. Γιατί δεν τους αφορίζει. Γιατί δεν αφορίζει τους βουλευτές που θα ψηφίσουν. Κοιτάξτε, είναι ένα θρησκευτικό μέτρο να τους αφορίσει. Να βρεθούν εκτός εκκλησίας. Να βρεθούν εκτός εκκλησίας. Απλά τα πράγματα. Έχουμε δει Μητροπολίτες που στο παρελθόν έχουν πράξει παρόμοια πράγματα για άλλου είδους εγκαταστάσεις. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν θα υιοθετήσει κάποιο είδους έτσι ακραίο μέτρο όπως αυτό. Όμως, αυτό το οποίο ερωτάτε ο κόσμος και είναι ερώτημα το οποίο πλανάτε, είναι πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει μέσα την ορθόδοξη πίστη, αλλά να μην ακολουθεί τους κανόνες τους οποίους επιβάλλει. Πώς γίνεται η Εκκλησία να σου λέει για να μπει στον οίκο του Θεού θα πρέπει να έχεις αυτές τις προδιαγραφές. Όχι προδιαγραφές ότι υπάρχει διαχωρισμός κράτης. Πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτοί είναι οι κανόνες μας. Αυτοί είναι οι κανόνες οι οποίοι είναι 17 αιώνων κανόνες. Ιεροί κανόνες. Πάντα τους αναιρέσεις τώρα. Το πνεύμα λοιπόν της αυριανής επιστολής ανακοίνωσης θα είναι σε σχετικά ήπιους τόνους. Όταν λέω ήπιους, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι αριθμητικά η Εκκλησία της Ελλάδος, η ιεραρχία της Εκκλησίας εδώ, 45 με 50 Μητροπολίτες, είναι στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο κοντά. Είναι στο περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου. Υπάρχουν 15 με 20, οι οποίοι, αν θέλετε, είναι πιο ριζοσπαστικοί, ριζοσπαστικός ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται. Ο Κερκύρας είναι το λεγόμενο Χριστοδουλικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να ακούγεται μεν πιο δυνατά αυτές τις μέρες και ορθώς, γιατί χρειάζεται οι ποιμενάρχες να είναι μπροστά, δεν έχει όμως την πλειοψηφία στην ιεραρχία. Άρα η απόφαση θα βγει αύριο από την πλειοψηφία, την οποία θα προτείνει βεβαίως ο Αρχιεπίσκοπος μας ως εισηγητής και πρόεδρος. Οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί η αυριανή απόφαση είναι: πρώτον, το ζήτημα ότι δεν ευλογείται γάμος από την Εκκλησία είτε ετερόφιλων είτε ομοφυλόφιλων εκτός Εκκλησίας. Ένα αυτό. Δεύτερον, η θέση της Εκκλησίας για τα ομόφυλα ζευγάρια ότι τελούν εν αμαρτία και ότι τα δέχεται βεβαίως η Εκκλησία ως ισότιμα μέλη εφόσον έρθουν εν μετανία. Ότι έχουν ίσα δικαιώματα. Τρίτον, το συμφέρον του παιδιού. Ότι πάνω απ' όλα η Εκκλησία μας βάλει το συμφέρον και το καλό του παιδιού, το οποίο έχει προβλεφθεί από συμβάσεις του ΟΗΕ που έχει υπογράψει και η χώρα μας από το 89, πρέπει να έχει μαμά και μπαμπά. Και ότι το πρότυπο αυτό είναι το υγιές για την Εκκλησία, το φυσιολογικό για την Εκκλησία, και ότι οτιδήποτε άλλο παρεκκλίνει αυτού, θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία μας, η οποία η Εκκλησία μας θεωρεί ότι βράζει. Θα τεθεί βεβαίως πάλι στην ανακοίνωση με έναν τρόπο ότι έπρεπε να ερωτηθεί ο κόσμος για το ζήτημα αυτό, είναι ένα άκρως κοινωνικό ζήτημα. Και τελευταίως θα αναφερθεί το θέμα του δημογραφικού, το οποίο το έχει κάνει σημεία η Εκκλησία μας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα. Ότι πώς γίνεται να μιλάμε δηλαδή για αυτά τα ζητήματα, ενώ δεν έχουμε λύσει το δημογραφικό, και θα καλέσει την πολιτεία να λάβει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Η ανακοίνωση τώρα από το Άγιον Όρος θα είναι πολύ, ενδέχεται να είναι πολύ πιο σκληρή. Με ποια έννοια? Υπάρχουν προτάσεις απομονές, οι οποίες στο Άγιον Όρος καλούν
στην κοινότητα να μην επιτρέψει καν την είσοδο σε βουλευτές οι οποίοι ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτές είναι οι εισηγήσεις που δέχεται η ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους, τα οποία θα τεθούν όλα υποσυζήτηση από τους εκπροσώπους τους και θα βγάλουμε και αυτή μία ανακοίνωση. Και να πούμε κάτι το οποίο μου αποκάλυψε ένας ηγούμενος προχτές, το τι είχε γίνει πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι, λοιπόν, είχε εισέλθει στο Άγιον Όρος άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει χειρουργική αλλαγή φύλου. Τρανς άνθρωπος. Είχε εισέλθει στο Άγιον Όρο. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ηγούμενος προχθές. Πάμε τώρα, πούμε. Να κάνω μια ερώτηση στον Ανδρέα. Ανδρέα, έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες, έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες που λένε ότι στην Εκκλησία βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύγκρουση κορυφής μεταξύ ιεραρχών και του επικεφαλής της Ιεράς Συνόδου του Αρχιεπισκόπου μας. Δηλαδή ότι κάποιοι ιεράρχες θεωρούν ότι η στάση της Εκκλησίας είναι υποτονική, ότι σε αυτό μεγάλο ρόλο διαδραματίζει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ότι κάποιοι μιλάνε για άτυπη συμφωνία μεταξύ εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας προς όφελος της κυβέρνησης και των σχεδιασμών της. Αυτό έχει βάση. Κοιτάξτε, αυτό έχει εκφραστεί πολλές φορές και διάφορες θεωρίες και με τις ταυτότητες και με τα εμβόλια. Δηλαδή, κάθε φορά υπάρχει μια κριτική ως προς την Εκκλησία για το τι ακριβώς κάνει και τι δεν κάνει. Ο Αρχιεπίσκοπος μας είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Η δουλειά του είναι επιφορτισμένος με το να ακούει τις γνώμες και να τις συγκεράσει εις το όλον. Άρα, αυτό το οποίο κάνει είναι να ρυθμίζει ποιος θα μιλήσει αύριο, πώς θα υποθούν όλα αυτά στην ιεραρχία και η πλειοψηφία βγάλει τις αποφάσεις. Η πλειοψηφία, λοιπόν, δεν είναι οι φωνές οι οποίες ακούγονται ή το Μεσσηνίας ή το Πατρών ή το Καλαβρίτων, οι οποίες τους αγαπώ ή το Πειραιός. Είναι εκλεκτοί ιεράρχοι, τους αγαπώ χρόνια προφανώς. Το τι ατζέντα έχει ο καθένας όμως είναι διαφορετικό από τι θα αποφασίσει το σώμα, το όλο μου. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούν σε αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση.